Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας, για το πρώτο τρίμηνο του 2013 καταγράφονται μεγαλύτερες μειώσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στις τιμές των κατοικιών στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, ενώ σχετικά σταθερές παρέμειναν οι τιμές στις επαρχίες Αμοχώσου του και Πάφου. Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ο δείκτης τιμών κατοικιών κατέγραψε μείωση 5,4%, η οποία αντανακλά ετήσιες μειώσεις 5 και 5,8% στις τιμές οικιών και διαμερισμάτων αντίστοιχα. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι η αρνητική πορεία θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα εξαιτίας της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας μετά τις αποφάσεις του Eurogroup αλλά και της περιορισμένης τραπεζικής ρευστότητας. Την ίδια θέση ασπάζεται και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του RICS Κύπρου, Παύλος Λοΐζου, ο οποίος αναμένει περαιτέρω υποχώρηση στις τιμές, ιδιαίτερα στην επαρχία Λευκωσίας. Ειδικά η Λευκωσία, η οποία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στον τραπεζικό τομέα και στον κυβερνητικό τομέα, οι μειώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες στους επόμενους 3 με 6 μήνες και σίγουρα κατά τον επόμενο χρόνο, όπου θα δούμε σημαντική μείωση του τραπεζικού κλάδου και μειώσεις στους μισθούς των κυβερνητικών υπαλλήλων. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης Νικόλας Τοφαρίδης μετέφερε την ενόχληση του κλάδου για τη δημοσιοποίηση του δείκτη τιμών κατοικιών από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας. Δεν έχει την επαρκή τεχνογνωσία, δεν έχει την επαρκή πληροφόρηση και επίσης δεν ξέρει πώς κινείται η αγορά όσον αφορά τα κίνητα. Κανένας επαγγελματίας δεν μπορεί να εξάξει συμπεράσματα σαφή ή να κάνει προβλέψεις με βάση τα ευρήματα ή τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνουν αυτές οι εκθέσεις. Καταλήγοντας, ο Νικόλας Τοφαρίδης εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την πορεία της αγοράς ακινήτων.